Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προανέγγειλε γεωτρήσει νότια τη Κρήτη σε συνεργασία με τη Λιβύη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς θα κάνουμε τις γεωτρήσεις μας σε Μαύρη Θάλασσα και Μεσόγειο, αλλά έχουμε τις δυνατότητες με τα πλοία μας να πάμε σε τρίτες χώρες που διαθέτουν κοιτάσματα αέριου, να κάνουμε γεωτρήσεις, να εξορίξουμε το αέριο και μαζί να το πουλήσουμε σε άλλες χώρες. Αναφέρει ευθέως την Λιβύη με την κυβέρνησή της οποίας έχει υπογράψει το γνωστό τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο έχει πρωτοκολληθεί από τον ΟΗΕ ως διεθνή συμφωνία, αφού η Αθήνα δεν αντέδρασε καθόλου. Στη συνέχεια υποστήριξε πως έρχονται προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση από διάφορες χώρες. Πρώτη στη σειρά είναι η Λιβύη. Μας λένε πως μπορούμε να μπούμε σε μια τέτοιου είδους συνεργασία. Υπάρχει αυτή η κατάσταση. Το ερώτημα είναι πολύ απλό. Τι θα πράξει η Αθήνα όταν προκλητικά οι Τούρκοι έρθουν για έρευνες νοτίως της Κρήτης εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας? Η εμπειρία της προηγούμενης φοράς που είχαν επιτρέψει στο τουρκικό ερευνητικό σκάφος ο Roots Race να πραγματοποιεί έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας.